Κύριε Φασουλά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, Λευτέρη. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι έτσι, και του επιχειρήν, το οποίο έχει σημείο αναφοράς το κτηνοτροφικό τομέα. Βασίζουμε πολλά σε αυτό το τομέα και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ο Υπουργός το Σαββατοκύριακο που πέρασε άφησε στοιχεία αισιοδοξίας και σε εσάς που επενδύεται στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά και στους ίδιους τελικά τους κτηνοτρόφους. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι υποθήκανε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Δείχνει, παρόλο δηλαδή που δεν είναι ιδιότητα, ας πούμε, του Υπουργού το κομμάτι του αγροτικής ανάπτυξης, δείχνει ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πλήρη ενημερωμένος για τα θέματα του γενικότερα της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα του τόπου μας στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι η κτηνοτροφία έχει φτάσει σε ένα σημείο που... Νομίζω πονάει πλέον, αιμορραγεί. Δυστυχώς, ο κόσμος δέχεται συνεχώς... Και ήταν και μια πολιτική που χάλασε την κτηνοτροφία, γενικότερα την αγροκτηνοτροφία στην Ελλάδα, η πολιτική της επιδότησης. Πλέον έχουμε φτάσει... Δεν αξιοποιήθηκε σωστά. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο κτηνοτρόφος ή γενικότερα ο παραγωγός έχει ανάγκη αυτή την επιδότηση όχι για να αναπτύξει τη δουλειά του και για να γίνει καλύτερος, αλλά για να επιβιώσει. Αυτό εδώ το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με χαρά ακούσαμε ότι θα βοηθήσει με μια νέα είδους επιδότηση στους κτηνοτρόφους, όμως αυτό δεν αρκεί, σαν να βάζουμε νερό σε ένα ντρίπιο κουβά. Αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος... Αυτό και τι πρέπει τελικά ο κτηνοτρόφος, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, κύριε Φασουλά, να κρατήσει από τα λεγόμενα του Υπουργού. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Υπουργός και στην... Γιατί είπε ότι θέλω οι κτηνοτρόφοι μελλοντικά να αυξήσουν το εισόδημά τους. Ακριβώς. Αυτό για να γίνει πρέπει ο κτηνοτρόφος να ενημερωθεί. Πρώτα απ' όλα η νέα ΚΑΠ που έρχεται δίνει όλα αυτά τα εργαλεία για να μπορέσει, δηλαδή δημιουργεί το περιβάλλον για να μπορέσει ο παραγωγός να δώσει μια υπεραξία στο προϊόν του. Πώς όμως έρχεται η υπεραξία? Αυτό που πρέπει να επενδύσουμε στον κτηνοτρόφο είναι η τεχνογνωσία και η εκπαίδευση. Δηλαδή, για να δώσεις υπεραξία σε ένα προϊόν δεν χρειάζεται μόνο... Δεν αρκεί να λες ότι είναι κριτικό. Είναι δηλαδή, κριτικό, είναι από τα στερούσια, είναι από τον ψιλορίτη. Είναι... Γιατί η παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχει κάνει τόσο μεγάλη ανταγωνιστικότητα που ναι, εμείς θεωρούμε ότι η Κρήτη έχει το καλύτερο αρνί. Υπάρχουν όμως πολύ τεράστιες αγορές, όπως είναι για παράδειγμα η Μέση Ανατολή, που θεωρεί ότι η Αυστραλία έχει το καλύτερο αρνί. Αυτό, πώς μπορείς να αλλάξεις τη φιλοσοφία αυτών των ανθρώπων που έχουν τεράστιες ζητήσεις και αυτή τη στιγμή καλώς ή κακώς το αρνί και γενικότερα το εγωπρόβατο στην Ελλάδα τώρα αρχίζει και γίνεται εξαγωγικό. Μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούν να αλλάξουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης και αν μπορούν να αλλάξουν τελικά, πώς θα επιτευχθεί όλο αυτό και πού πρέπει να στοχεύσουμε τελικά? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή η δικιά μας η μεριά, να αγκαλιάσει περισσότερο τους κτηνοτρόφους, να τους φέρει δίπλα του, γιατί και αυτοί το έχουν ανάγκη και εμείς. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε εμείς τον κτηνοτρόφο σαν κάποιον που δεν καταλαβαίνει την αγορά και ο κτηνοτρόφος εμάς σαν κάποιον που απλά του παίρνει ένα ποσοστό από την πώληση. Νομίζω ότι τον εκμεταλλεύεται στην τελική, για να λέμε τα πράγματα με τον ονομά. Ακριβώς. Αυτό για να αλλάξει πρέπει εμείς να δώσουμε τεχνογνωσία στον παραγωγό με βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης του προϊόντος, δηλαδή μια βιώσιμη παραγωγή. Γενικότερα η νέα ΚΑΠ είναι βασισμένη στο Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το γνωστό Farm to Fork, δηλαδή από την παραγωγή κατευθείαν στο πιάτο του καταναλωτή. Αυτό όμως όλο έχει μια τεράστια διαδικασία που ναι, εμείς σαν εταιρεία, σαν Κριβέκ, είμαστε ήδη έτοιμοι, ήδη έχουμε βάλει τους πυλώνες τους οποίους χρειάζονται για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό στην Κρήτη. Υπάρχουν 13 πυλώνες οι οποίοι τα KPIs που λέμε, που έχουμε εμείς μελετήσει, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα προϊόν βιώσιμο και να έρθει αυτή η προστέμινη αξία. Πώς έρχεται, για να πούμε μερικά παραδείγματα για να μας καταλάβει και ο απλός ο κόσμος. Πέρα από την εντοπιότητα που συνεχίζουμε ακόμα και υποστηρίζουμε και περιμένουμε να αυξηθεί η τιμή μας, που δεν είναι μόνο αυτό, παίζει ρόλο η διατροφή του ζώου που και η διαβίωσή του. Δηλαδή, η γεύση πώς αλλάζει σε ένα ζώο, αλλάζει από την σωστή διατροφή και από τη σωστή διαβίωσή του.
Αν μπορέσει δηλαδή να ζήσει καλύτερα, να έχει ένα καλύτερο welfare στον τόπο που ζει και να έχει μια καλύτερη διατροφή, που να μπορέσει να συλλέγει τη διατροφή όσο δυνατότερα γίνεται από τον τόπο του. Έτσι, να του δίνει αυτό, να έχει λιγότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Mm-hmm. Άλλος ένας βασικός πυλώνας. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην κοινωνία. Αυτό βέβαια θα μπορούσε κάποιος τώρα ο οποίος ενδιαφερόμενος και θέλει να αλλάξει ριζικά τρόπο σκέψης, τρόπο που θα συμπεριφέρεται πλέον στα ζωντανά, έτσι ώστε να έχει έτσι και μια ποσοτική αλλά και ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος, θα πει πώς θα το κάνω αυτό. Αυτό ακριβώς. Απαιτεί χρήμα. Εδώ τώρα... Εγώ θέλω να δώσω. Ακριβώς. Εγώ θέλω να δώσω το καλύτερο δυνατό προϊόν σε μια εταιρεία όπως την Κριβέκ, η οποία έχει ένα αναπτυξιακό πλάνο και αριθμούς οι οποίοι κατακόρυφα έτσι αυξάνονται χρόνο με το χρόνο και μέσα στα όρια του νησιού, αλλά και επεκτείνεται και εκτός νησιού. Πώς μπορώ να το πετύχω και να δώσω το κρέας το οποίο παράγω εγώ, το παραγόμενο προϊόν, πολύ σωστή ποιότητα και ποσότητα. Μου δίνεις τώρα μια ωραία πάσα για να πω κάποια από τα σχέδια τα επόμενα που έχει η Κριβέκ. Στην Κριβέκ η ανάπτυξη των εγωπροβάτων και των αμνομερφείων γενικότερα είναι βασικός στόχος. Εμείς ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε επιδοτηθεί και από το πρόγραμμα το Ερευνό Καινοτομώ που σκοράραμε πάρα πολύ ψηλά για την καινοτομία μας, όπου εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια εκτροφή, ένα feeding, μια τροφή του ζώου όπου θα μας δώσει, θα μας συλλέξει όλα τα απαραίτητα εχνοστοιχεία που χρειάζεται από τον τόπο μας, χωρίς να κάνουμε κακό στο περιβάλλον, αυτή να την κάνουμε σε μια μορφή τροφής, η οποία εμείς μετά θα κάνουμε συνεργασία με παραγωγούς, είτε ομάδες παραγωγών, είτε σε εμβολιακή κτηνοτροφία, όπου εμείς θα παρέχουμε στον κτηνοτρόφο την τροφή που χρειάζεται, την τεχνογνωσία, την παρακολούθηση από τους κτηνιάτρους, όχι τον έλεγχο αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αλλά την εκπαίδευση, αυτό που έχει ανάγκη ο κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή. Τώρα χρειάζεται τον κτηνίατρο και τον ζωοτέχνη, όχι απλά για να τον ελέγχει, να του πει αν κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά να έρθει να τον εκπαιδεύσει. Άρα εμείς θα δίνουμε τεχνογνωσία, θα δίνουμε όλα τα αγαθά που χρειάζεται και τις πρώτες ύλες ο παραγωγός και εμείς μετά θα παίρνουμε με μια μεγαλύτερη υπεραξία από ό,τι ήδη δίνει το ζώο του από τον παραγωγό, θα το επεξεργαζόμαστε, θα το τυποποιούμε και έχουμε ήδη τις αγορές. Είμαστε 35 χρόνια στην αγορά, είμαστε από τις μεγαλύτερες εταιρείες κράτων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές σχέσεις. Ήδη ξεκινήσαμε την πρώτη εξαγωγή ελληνικών προβάτων στο Ομάν, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να τα αναπτύξουμε παγκοσμίως και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την υπεραξία μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Γιατί η υπεραξία δεν παίρνει μόνο στο οικονομικό κομμάτι ο παραγωγός ή ο έμπορος ή ο μεταποιητής. Παίρνει και ο ίδιος ο καταναλωτής, γιατί παίρνει ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία, με λιγότερα πολυακόρεστα λιπαρά, με αυξημένες πρωτεΐνες, με λιγότερες τοξίνες. Σωστά, και ακριβώς. Που όλο αυτό είναι κάτι, και αυτό με απλά λόγια είναι η βιωσιμότητα. Ότι κάνουμε ένα προϊόν το οποίο κάνει καλό σε όλους. Στους παραγωγούς, στους καταναλωτές, στους εμπόρους, στο περιβάλλον, και παντού. Στα σούπερ μάρκετ όπου καταλήγει το τελικό ακριβώς. Προϊόν, στα ράφια εκεί όπου όλοι πλέον κοιτάμε τα στοιχεία, την προέλευση, όλα αυτά κοιτάμε πλέον. Ακριβώς. Κατά τα ψέματα δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα κρέας το οποίο είναι αγνώστου προελεύσεως ή δεν ξέρουμε πώς το έχουν ταΐσει. Mm-hmm. Πολύ σωστά και νομίζω πατάτε εκεί που πρέπει χρόνια τώρα και νομίζω είναι ένα σχέδιο, ένα σχεδιασμός ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αγκαλιαστεί ήδη από κτηνοτρόφους στην Κρήτη. Θέλω να μου εμείς αυτή τη στιγμή μεταφέρετε λίγο έχουμε αυτό το σχήμα. Έχουμε φέρει κοντά μας κάποιους παραγωγούς, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποια... Είναι και η πρώτη ανακοίνωση, ας πούμε, επίσημη που κάνουμε. Έχουμε έρθει κοντά με κάποιους παραγωγούς. Ήδη το έχουν αγκαλιάσει, έχουν ήδη την ευκαιρία. Γιατί αυτή τη στιγμή νιώθουν μόνοι τους. Εμείς λοιπόν στο επόμενο διάστημα έχουμε σκοπό να κάνουμε κάποιες ημερίδες σε συνεργασία με τους Δήμους και φυσικά λόγω της καταγωγής μας ο πρώτος προορισμός με επικοινωνία που έχουμε και με το Δήμο Αναγκαίων, το Δήμαρχο
να πάμε στα Νόγια να κάνουμε την πρώτη ημερίδα όταν αυτοί είναι έτοιμοι να παρουσιάσουμε. Σε διπλώνεται δηλαδή αυτό το μεγαλόπνο πλάνο σιγά σιγά εκ μέρους της Κριβέκ. Κοιτάξτε να δείτε, η Κριβέκ, ανοίγει βεντάλια. Η Κριβέκ πλέον, επειδή μεγαλώνει πάρα πολύ σαν εταιρεία, είναι ένας οργανισμός όπου οφείλει να δώσει πολλά στην κοινωνία. Και αυτό θα το κάνουμε με αυτούς τους τρόπους που ήδη ξεκινάμε, να δίνουμε τεχνογνωσία και να δίνουμε αύξηση στη τσέπη, να το πω έτσι, των κτηνοτρόφων, που αυτή είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που συντηρούν την οικονομία της Κρήτης, δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι και αυτοί, είναι αυτοί που παράγουν, που είναι κάθε μέρα χειμώνα, καλοκαίρι στις παραγωγές τους, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίξουμε. Και σε μια περίοδο που αυτοί οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μας, τελικά το μόνο που έχουν αποκομίσει το τελευταίο διάστημα είναι υποσχέσεις. Ακριβώς. Και τίποτα παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα να βλέπουμε το Πάσχα, και νομίζω θα το είδατε κι εσείς, θα γίνατε αποδέκτες και όλο αυτό το σχολείο που λέγανε μα 3 ευρώ και 4 ευρώ. Τιμή παραγωγού για το αρνάκι, για το Πάσχα. Φτάσαμε σε κάποια στιγμή μαζί με τις προσφορές των σούπερ μάρκετ να βλέπουμε ότι η ντομάτα είναι πιο ακριβή από σωστά. Το αρνί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι βιώσιμα και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Θέλει ομόνοια από όλους να αγκαλιάσουμε αυτό το πράγμα, να το αγαπήσουμε και να μην υπάρχουν κακοπροαίρετες σκέψεις για το τι πάει να γίνει γι' αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε από ανάγκη, νομίζω ότι θα κερδοσκοπήσουμε από το επιχειρήν. Το επιχειρήν είναι η ανταμοιβή σου, το κέρδος σου. Δεν είναι η δουλειά σου. Δεν είναι αυτό. Το κέρδος έρχεται στο τέλος. Η δημιουργία είναι αυτό που εθίζει και τον επιχειρηματία και εθίζει και αυτούς που αναπτύσσονται. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Χαίρομαι που τα ακούω αυτά από ένα νέο άνθρωπο, ένα συνομήλικο άνθρωπο, που μπήκες για τα καλά. Σου μίλησα τώρα και στον ελληνικό. Αλλά σημασία έχει το έργο και νομίζω το πράττεις και συνεχίζεις έτσι και την μακρά ιστορία και της οικογένειας και του ομίλου της Κριβέκ, που δείχνει πλέον να εμπιστεύεται τον κριτικό παραγωγό, και νομίζω θα πρέπει να υπάρξει και μια αντίστροφη σχέση από εδώ και στο εξής. Κάποιοι θα σας μάθουν τώρα, κάποιοι σας γνωρίζουν τώρα, όμως αυτό το σχέδιο μπορεί να το σχεδίαζαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, και ουδέποτε έγινε. Έχουμε φτάσει στο 2020 και μιλάμε ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και νιώθει ότι ο ιδιωτικός τομέας σε κάποιες περιπτώσεις έρχεται να εκμεταλλευτεί τον κόπο του, είναι εναντίον του. Νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει όλοι να αναθεωρούμε για κάποιες στάσεις του παρελθόντος και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μπροστά στο μέλλον, γιατί νομίζω εκεί είναι το κέρδος εντός και εκτός εισαγωγικών και για τους κτηνοτρόφους και για τους εμπόρους και όσους ενασχολούμενους τελικά με το κομμάτι της παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Θέλω να μου πείτε, κύριε Φασουλά, γιατί δεν είναι μόνο ο κτηνοτρόφος και εσείς και το αλυσβερίσι που κάνετε, αλλά φροντίζετε από ένα σημείο και έπειτα, όσον αφορά την πώληση του κρέατος, να φροντίζετε με όσο το δυνατό πιο ασφαλή μέσα και τρόπους, ασφαλείς τρόπους, να παραδίδετε το κρέας, το προϊόν, στα σπίτια μας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόσφατα σας άκουγα να λέτε και σε μια άλλη εκπομπή εδώ του ομίλου της Crete TV, ότι μέχρι και η συσκευασία παίζει το ρόλο της. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον καταναλωτή. Αυτό το κάναμε με μια νέα σειρά προϊόντων, την οποία την κάναμε με private label σε άλλες ομίλους, όμως τώρα και στον όμιλο Χαλκιαδάκη πήκαμε με το brand μας, με τα συσκευασμένα μας προϊόντα κρέατος. Είναι δισκάκια τροποποιημένης ατμόσφαιρας που χρειάζεται, δίνει ένα πιο ασφαλές προϊόν στον καταναλωτή. Σίγουρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Γιατί το μικροβιακό φορτίο ελαχιστοποιείται από τον χώρο επεξεργασίας, τυποποιείται κατευθείαν το προϊόν και φτάνει κατευθείαν στο σπίτι του. Υπάρχει μια και μια πρακτική την οποία έχετε υιοθετήσει. Προηγουμένως είπατε ότι μέχρι και στο Ομάν ταξιδεύουν τα κριτικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή στέλνουμε σε πάνω από 10 χώρες εξαγωγή, κάνουμε τρόφιμα και προϊόντα, είτε αυτά που παράγονται στην Κρήτη, στην Ελλάδα ή γενικότερα προϊόντα που εμπορευόμαστε. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε πρόβατα από όλη την Ελλάδα, τα οποία δυστυχώς και ευτυχώς σφάζονται
στην Πελοπόννησο. Ναι. Και εκεί είναι ένα θέμα που θέλω να αναπτύξω. Φεύγουμε πάλι, αλλά θέλω δεν να πειράζει. Το πω. Ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Ναι. Και γι' αυτό είπα το δυστυχώς, γιατί το σφαγείο αυτή τη στιγμή που συνεργαζόμαστε είναι το καλύτερο σφαγείο στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει έλλειψη σφαγείων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Είδαμε το Πάσχα ότι πολλοί παραγωγοί δεν έσφαξαν τα ζώα τους, παρόλο της υψηλής ζήτησης των αρνιών που υπήρχε στην Κρήτη. Και ήμασταν η μοναδική περιοχή αυτή τη στιγμή, τότε στην Ελλάδα, τη Μεγαλοβδομάδα, ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη, που είχαμε διαθέσιμο προϊόν, αλλά δεν μπορούσαμε να το σφάξουμε. Έτσι, για να το παραδοθεί μετά στο κοινό. Άρα δημιουργούμε πάλι άλλη μια ζημιά, που στον κτηνοτρόφο, πάλι σε αυτόν που πονάει, διότι οι υποδομές αυτή τη στιγμή που μας παρέχει το κράτος δεν είναι αρκετές. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει αρκετές φορές στο Υπουργείο. Το έχετε θίξει και το κομμάτι των κτηνιάτρων τελικά. Ακριβώς. Ότι υπάρχουν σε έλλειψη. Ακριβώς. Σε επίπεδο Κρήτης. Οι κτηνίατροι έχουν φτάσει να κάνουν μόνο ελέγχους, έτσι, που δεν είναι μόνο η δουλειά τους να ελέγχουν αν κάνεις καλά την παραγωγή σου ή να δίνεις πρόστιμα και αυτά. Ούτε εκείνοι το θέλουν. Γιατί και αυτοί θέλουν να είναι κοντά στον παραγωγό. Όμως, πώς μπορούν να κάνουν την εκπαίδευση στον παραγωγό όταν είναι 3-4 άνθρωποι σε όλη την Κρήτη, που είμαστε από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη παραγωγική περιφέρεια στην Ελλάδα, στα εγωπρόβατα και στα μνοϊρύφια. Και όμως έχουμε το λιγότερο προσωπικό στην κτηνιατρική μας. Αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα που χτυπάει πάλι στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και όντως, θίξαμε αυτό το θέμα και στον Υπουργό. Ο Υπουργός το άκουσε, το γνωρίζει. Νομίζω και πολύ πρόσφατα βρεθήκατε ή εσείς ή και μέλος της οικογένειάς σας. Ναι, εγώ και με τον πατέρα μου. Στο γραφείο του κυρίου Βορύδη. Με συγχωρείς. Σωστά το λες. Ναι. Διότι ο πατέρας μου είναι πλέον πρόεδρος των εμπόρων κρέατος και ζώντων ζώων. Είχε συνάντηση κατηδίαν με τον Υπουργό στο γραφείο του. Καταρχάς για να του ανακοινώσει την προεδρία του και για να του ανακοινώσει κάποια από τα βασικά θέματα του κλάδου μας, τα οποία πρέπει να είναι ενήμερος και να βρούμε. Να πω την αλήθεια, ήδη τα γνώριζε και ήδη μας είπε κάποιους τρόπους με τους οποίους έχουν σκεφτεί να το φέρουν εις πέρας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, είναι άνθρωποι που ακούνε, θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλους, γιατί καλώς ή κακώς η πολιτική είναι ωραία, είναι καλή, αλλά καμιά φορά πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς οι επιχειρηματίες πέρα από την πολιτική. Πρέπει να είμαστε δίπλα στα Υπουργεία, να μας ακούν τα Υπουργεία, γιατί φέρνουμε το πρόβλημα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε και το χρήμα και το φόρο, τον οποίο αυτόν θα μπορέσει να κάνει τον κάτω, να τραβάει την κάτω γραμμή κάθε μέρα η κυβέρνηση και να μπορεί να έχει ανάπτυξη η χώρα μας και να πηγαίνουμε παραπέρα. Εγώ θα σας φέρω και στη σημερινή κατάσταση, γιατί όλοι λέμε ότι βιώνουμε μια νέα κανονικότητα λόγω και των επιδημιολογικών δεδομένων και της κρίσης με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο τελικά επηρέασε και το εμπόριο κρέατος, αλλά και τους ίδιους κτηνοτρόφους κατ' επέκταση. Έτσι, αλυσίδα είναι όλα αυτά. Σωστά το λες. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά για εμάς στην Κρήτη, που ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς που διοχετεύουμε κρέας. Στην αγορά είναι στο χορέκα, είναι δηλαδή στην εστίαση, είναι στα ξενοδοχεία. Φυσικά επηρέασε πάρα πολύ όλες τις επιχειρήσεις που ήταν δομημένες στην τουριστική σεζόν. Και είχαν βασιστεί πάνω σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο, τουριστικό ρεύμα. Ακριβώς, όπου ναι, υπήρξε ένα δυνατό πλήγμα σε αυτές τις επιχειρήσεις, όμως θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια δυναμική όπου θα μικρύνει αυτή την τρύπα, αυτό τον gap που δημιούργησε στην αγορά και να μπορέσουμε τουλάχιστον, να μπορέσουν όλοι που... Γιατί, ξέρετε τι παρατήρησα, ότι ο τουρισμός είναι μια πηγή εισοδήματος των ανθρώπων που έχει περισσότερη... Φτάνει, ρε παιδί μου, περισσότερο χρήμα στη τσέπη του ανθρώπου, του τελικού, στο τελικό σπίτι, από ότι φτάνει όταν ένας άνθρωπος είναι μισθωτός και δουλεύει σε μια πολυεθνική, σε μια μεγάλη εταιρεία. Όσο και αυτή να αναπτύσσεται. Τουρισμό βλέπεις, έρχεται λίγος κόσμος, έχει ο άνθρωπος το μαγαζάκι του, θα μαζέψει κάποια χρήματα και θα ζήσει την οικογένειά του. Δηλαδή μπαίνουν περισσότερα χρήματα στο σπίτι του. Αλλά είναι και αυτός που, αν βασίζεται μόνο σε αυτό και χτυπηθεί ο τουρισμός,
είναι αυτός που θα πληγεί και περισσότερο. Μάλιστα. Πιστεύω ότι τώρα θα μπορέσει να καλύψει όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο το έλλειμμα των προηγούμενων μηνών. Εγώ πάντως κρατάω όλη αυτή την, αυτόν τον υπέροχο σχεδιασμό. Μπορεί να ακούγεται ουτοπικός, αλλά θα γίνει πραγματικότητα το σχεδιασμό που έχετε και σαν εταιρεία, σαν Κρυβέκ, που τελικά θα ξεκινήσετε να αγκαλιάζετε όλες εκείνες τις περιοχές που δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Μου είπατε προηγουμένως ότι έχετε και συναντήσει στα Ανόγια από εδώ και στο εξής και σε άλλες περιοχές, προκειμένου να δώσετε τα κίνητρα, να δώσετε την ευκαιρία σε κτηνοτρόφους οι οποίοι και μας παρακολουθούν, αλλά και ασχολούνται τελικά με αυτό το σπόρο, το βάζω εντός εισαγωγικών, προκειμένου να αναβαθμίσουν ποσοτικά και ποιοτικά το παραγόμενο προϊόν. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι αυτό που έλειπε πραγματικά από την Κρήτη μας, από τον τόπο μας. Το φέρνετε σε πέρας ως Κρυβέκ. Και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Εάν και πέρα από τα Ανόγια και πέρα από το σύντομο χρονικό διάστημα, βλέπετε και παραπέρα, δεν ξέρω πώς οραματίζεστε μετά το μέλλον, τι σχέδια έχετε και σαν εταιρεία. Σκοπός της εταιρείας μας είναι τα επόμενα χρόνια να μπει και σε άλλους τομείς των τροφίμων, που αυτά θα ανακοινωθούν αργότερα. Mm-hmm. Πάλι γνώμονα την κυκλική οικονομία της κτηνοτροφίας και γενικότερα της αγροτικής παραγωγικότητας. Είναι μια πενταετία η οποία είναι μεγάλο στοίχημα για μας και πιστεύω ότι με τον σωστό σχεδιασμό που έχουμε θα τα καταφέρουμε, θα πάμε μπροστά. Και αν έρθουν και οι επιδοτήσεις και αξιοποιηθούν καταλήλως ακριβώς, τους παραγωγούς, μακάρι να έρθουν. Ακριβώς. Πρέπει να σταματήσει να γίνονται επιδοτήσεις επιβίωσης. Πρέπει να γίνουν επιδοτήσεις ανάπτυξης. Και αυτό το νιώθει και ο ίδιος ο παραγωγός. Γιατί πλέον δεν ωφελείται ούτε ο ίδιος από αυτές τις επιδοτήσεις. Νομίζω σιγά σιγά βάζουμε όλοι μυαλό, γιατί και τα ποσά έχουν πέσει και δεν είναι τα πράγματα όπως πριν. Νομίζω ότι πλέον έχει μπει στο μυαλό του παραγωγού και του αγρότη και του ελαιοπαραγωγού κατ' επέκταση. Μπαίνουν και νέα μυαλά, μικρόβιο αυτό είναι το καλό. Της αλλαγής. Έχει μπει. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όλοι ζούμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε ξαναζήσει. Τα παλαιά δεδομένα ανεπιστρεπτή δεν πάμε πίσω. Άρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιοτική ζωή και ποσοτικά και οικονομικά στην τσέπη μας τελικά ακριβώς, αποκαταστημένοι. Λοιπόν, κύριε Φασουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιώργο Φασουλά, χάρηκα πάρα πολύ και για την γνωριμία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εδώ είμαστε βεβαίως να παρακολουθήσουμε και το πλάνο της Κρυβέκ το επόμενο διάστημα και ευχής έργων να ενταχθούν όλο και περισσότερες ομάδες κτηνοτρόφων για ένα και συγκεκριμένο σκοπό. Ευχή και δική μας αυτή και θα είμαστε δίπλα στους παραγωγούς και αυτοί να βοηθηθούν από εμάς και εμείς από αυτούς και να πάμε χέρι-χέρι να βοηθήσουμε αυτή την ανάπτυξη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.